Σήμερα λοιπόν υπογράψαμε δύο συμβάσεις που αφορούν τις αναπλάσεις σε δύο πολύ σημαντικές για την περιοχή μας τοπικές κοινότητες. Η μία σύμβαση αφορά την ανάπλαση και την βελτίωση των συνθηκών ίδρυψης και αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Ζάκρου. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου έχει ύψος 970.000 ευρώ και αφορά παρεμβάσεις στην κεντρική πλατεία της Ζάκρου και σε δύο σημαντικούς δρόμους του χωριού που συνδέουν στην ουσία το πάνω χωριό με το κάτω χωριό και δίνουν τη δυνατότητα περιήγησης σε ένα αισθητικά αναπαθμισμένο χώρο στον όποιο επισκέπτη ήθελε να επισκεφτεί το Μουσείο Νερού της Ζάκρου και τα μικρά στενά δρομάκια του χωριού της Ζάκρου. Και βέβαια γίνεται μια τελείως διαφορετική, δίδεται μια τελείως διαφορετική εικόνα στην κεντρική πλατεία της Ζάκρου, μια σύγχρονη εικόνα με βάση τις νέες λογικές που προσεγγίζονται αυτά τα θέματα. Η άλλη σύμβαση αφορούσε την ανάπλαση που γίνεται στην τοπική κοινότητα Παλεκάστρου. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι 470.000 ευρώ και αφορά πέραν των εργασιών ανάπλασης και τη βελτίωση των συνθηκών ίδρυυσης και αποσχέτευσης στους χώρους που γίνεται η ανάπλαση. Αναβαθμίζεται λοιπόν αισθητικά και η τοπική κοινότητα του Παλεκάστρου. Όπως διαπιστώνετε, κάνουμε παρεμβάσεις σε σημαντικές για την τουριστική εικόνα του Δήμου μας περιοχές, όπως είναι η Ζάκρος και το Παλέκαστρο. Θεωρώ ότι τέτοιες ενέργειες αναβαθμίζουν την περιοχή μας και δίνουν άλλη εικόνα στον επισκέπτη και φυσικά αναβαθμίζουμε το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του Δήμου μας. Λοιπόν, με βάση την χρονική δυνατότητα που έχουν και οι δύο ανάδεχοι να ολοκληρώσουν το αντικείμενό τους, έχουμε ένα χρονικό περιθώριο 15 μηνών. Βέβαια, αυτά τα έργα από αναδόχους τέτοιου μεγέθους, όπως είναι η Λατονική και ο Βαβάτσικος, είναι απλά έργα, όπως μας διαβεβαίωσαν και οι εκπρόσωποι του αναδόχου, και η εκτίμησή μας είναι ότι ξεκινώντας αμέσως μετά το καλοκαίρι, δηλαδή Σεπτέμβρη μήνα, τα έργα και τα δύο, στο σύνολό τους, θα ολοκληρωθούν εντός της Άνοιξης. Άρα, το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ολοκληρωμένα τα έργα και θα έχουμε μια διαφορετική τελείως εικόνα και στις δύο τοπικές κοινότητες. Σήμερα υπογράψαμε μία σύμβαση προϋπολογισμού 970.000 με το Δήμο Σιτίας που αφορά την ανάπλαση της πλατείας της Ζάκρου καθώς και την βελτίωση του δικτύου ίδρυυσης και αποχέτευσης. Είναι ένα έργο το οποίο έχει 18 μήνες χρονοδιάγραμμα για να διεκπαιρεωθεί, αλλά ευελπιστούμε ότι θα το ολοκληρώσουμε σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ας πούμε, που ανέλαβε το έργο του Παλέκαστρου της Ανάπλασης, το οποίο υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση και με τον κύριο Δήμαρχο λέγαμε να το τελειώσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει σαν προθεσμία. Εμείς πιστεύουμε, ας πούμε, μέσα σε, αν ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο που θα έχει σταματήσει ο πολυτουρισμός, θα είναι λίγο δηλαδή, και θα μπορούμε να δουλέψουμε, σε 4-5 μήνες θα έχουμε τελειώσει. Θέλετε να μας σώσετε, να μας κάνετε μια περιγραφή του έργου, τι περιλαμβάνει, τι θα γίνει. Τις αναπλάσεις, να σου πω, με τα χωριστά του δρόμου, ας πούμε, δεν μπορώ να σας τα πω. Γενικά, είναι η ανάπλαση. Θα συμβάλλει πάντως στην αλλαγή της εικόνας. Προφανώς, ας πούμε, οτιδήποτε γίνεται, βελτιώνει, ας πούμε, την ποιότητα.